Το μνημόνιο, κυρίες και κύριοι, αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε, κινούμαστε στην καθημερινότητά μας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα χτίζουμε από εδώ και στο εξής τα σπίτια μας. Στα μελετητικά τεχνικά γραφεία πλέον μεταφέρεται η αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών δόμησης σε μια προσπάθεια που κάνει το αρμόδιο Υπουργείο για την αποσυμφόρηση των πολεοδομικών γραφείων, τα οποία πλέον θα πρέπει να εκδίδουν τις άδειες μέσα σε διάστημα 5 ημερών. Τα ιδιωτικά γραφεία μετατρέπονται σε μικρές πελεοδομίες δηλαδή. Ωστόσο, οι ιδιώτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού σε τυχόν λάθη απειλούνται με στέρηση πτυχίου, ακόμα και φυλάκιση. Όλο ένα και περισσότερες είναι οι αλλαγές που δρομολογούνται σε όλους τους τομείς μέσα από τους εφαρμοστικούς νόμους που ψηφίζονται τις τελευταίες ημέρες. Και στην οικοδομία, αλλαγές είναι πολλές και αφορούν τόσο στην ενοποίηση φόρων, όσο και στη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Μία από αυτές αφορά στις άδειες δόμησης, οι οποίες και πλέον εκπονούνται από τα μελετητικά τεχνικά γραφεία και καταντίθενται στις κατατόπους πολεοδομίες, οι οποίες και μετατρέπονται σε υπηρεσίες δόμησης. Με τον νόμο 4030 που ψηφίστηκε το 2011, ισχύει πια από 1η Μαρτίου ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Δεν περιλαμβάνει μόνο διαδικαστικά θέματα για την έκδοση οικοδομικής αδείας, περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, οι πολεοδομίες, τα πολεοδομικά γραφεία καταργούνται με τη μορφή που υπήρχαν μέχρι και 29 Φεβρουαρίου. Τώρα πια λέγονται υπηρεσίες δόμησης. Το έργο τους πια δεν είναι ελεγκτικό όπως ήταν, δεν ελέγχουν σχέδια. Απλά δίνουν εγκρίσεις δόμησης και άδειες δόμησης. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, εάν κάποιος θελήσει να χτίσει ένα σπίτι, θα πάει σε ένα τεχνικό γραφείο. Εκείνο θα υποβάλει μια αίτηση, μια απλή αίτηση για την έγκριση δόμησης με ένα τοπογραφικό. Ουσιαστικά εκεί η υπηρεσία δόμησης πια, όχι το παλιό πολεοδομικό γραφείο δηλαδή, είναι υποχρεωμένο βάσει του νόμου εντός 5 ημερών να εκδώσει την έγκριση δόμησης και ουσιαστικά τους όρους δόμησης του οικοπαίδου. Τι μπορούμε να χτίσουμε σε αυτό το οικόπεδο. Η απόφαση αυτή βεβαίως μειώνει αισθητά το χρόνο αναμονής των πολιτών που σε κάποιες περιπτώσεις παίρνουν ακόμα και 9 μήνες για την έκδοση αδείας. Ωστόσο, επιφορτίζει τα τεχνικά γραφεία με επιπλέον εργασίες αλλά και ευθύνες, αφού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έχουμε ένα χρόνο περιθώριο για κτίρια μέχρι 2.000 τετραγωνικών να υποβάλουμε τις μελέτες μας στην υπηρεσία δόμησης, ώστε να πάρουμε την άδεια δόμησης, η οποία εντός 2 ημερών την παίρνουμε. Δεν ελέγχονται τα σχέδια, απλά μένουν στο αρχείο και χρησιμοποιούνται εάν παρουσιαστεί κατά τις αυτοψίες που γίνονται σύμφωνα με τον νόμο κάποια συμφωνία της κατασκευής με τα σχέδια ή μετά από κάποια καταγγελία. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλλο θέμα του νέου νόμου των υπηρεσιών δόμησης, ότι σε ένα κτίριο πρέπει να γίνονται τρεις αυτοψίες. Μία είναι όταν ολοκληρωθεί το υπόγειο, η δεύτερη είναι όταν ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός, τα μπετά και όλες οι τυχοποιίες, και η τρίτη είναι στην αποπεράτωση.